Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Κιτζή, το ψηλό του σπαδιατικού. Δημήτρη, τι έφερε σήμερα και χάθηκε ο τελικός. Καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια στην Ισήλη. Φτάσαμε στο τελικό παιχνίδι, τα κρίνοντα όλα. Κέρδισαν όπως κέρδισαν. Ένας ανέβαινε. Ακριβώς, συγχαρητήρια. Του χρόνου να κάνουμε και μια καλή πορεία στην Κάμερα. Επίσης, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παυλάκο και τον κύριο Πατσιλίβα, που είναι στη δίκη του σπαδιατικού και μας στάθηκαν πάρα πολύ. Γιατί δεν ξεκινήσαμε πάρα πολύ. Τέλος της παράτασης με τον Ηλία τον Μανιατάκο. Έφτιαξε η κούραση, το καθαρό μυαλό, ήταν πραγματικά τυχαία. Για το δικό σου σουτ μπήκε και βγήκε. Δυστυχώς το μπάσκετ πρέπει να σκεφτιαρός. Ξέρεις και σήμερα. Να σου πω την αλήθεια, ήμουν σίγουρος ότι ο Μανιατάκος θα τις βάλει και τις ίδιες βολές. Τώρα γιατί δεν πήγα, δεν ξέρω. Τώρα από εκεί και έπειτα, εγώ το μόνο που θέλω να σταθώ και δεν μου άρεσε να έχω ξεκινήσει στην διευθυνσία, αλλά δυστυχώς το τελευταίο 1,5 λεπτό ήμουν τραγικά λάθος. Παράτες και σαν τέτοιο παιχνίδι. Τα δύο διευθυντικά φόρους στον Ηλία του Μανιατάκο και η μπάλα που σηκώθηκε κατά κύριο δικιά μας. Και δεν μιλάω για τον κύριο Ταμπουλάρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έτσι. Αλλά ο κύριος Κυριακόπουλος πήρε το παιχνίδι πάνω. Λες την τελευταία φάση στο φόρους του Μανιατάκο. Και στο σκληρό φόρους του Μανιατάκο και στην διεκρή και στο rebound βγάζει καθαρά το 10 του Μανιατάκο. Ο κόσμος ήταν στο δίκαιο. Κάτι για τους συμπαίκτες σου, για τη φετινή χρονιά. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Η χρονιά ήταν δύσκολη με τραυματισμούς, με τραυματισμούς δικό μου, του Παπαδάκου, όλα τα παιδιά. Κάποιες όλοι είχαν προβλήματα, προσπαθήσαμε, φτάσαμε ως εδώ. Μας είχαν όλοι ξεχάσει. Όλοι. Κανείς δεν περίμενε να σου πω. Δυστυχώς όμως δεν τα καταφέραμε. Στην αρχή όχι, γιατί ήσασταν το φαβορί. Ήσασταν ένα από τα δύο φαβορί. Εννοείς πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Σας είχαν βαφτίσει οι φαβορί. Δεν ξεκινήσαμε καλά, στην πορεία βρήκαμε λίγο τα πατήματά μας. Στο τέλος όμως δεν καταφέραμε. Στο τελευταίο παιχνίδι. Εγώ θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για την πολύ ωραία ομορφιά που δώσατε στο πρωτάθλημα. Πραγματικά με τις εμφανίσεις σας δώσατε ενδιαφέρον στο θεατή να παρακολουθήσουν τα βασικά πλοία. Καταπληκτικές εμφανίσεις και στους εμιτελικούς και στους τελικούς. Δυστυχώς έφτασε να το χάσετε σε μια βολή. Και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε στην Basket Press. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε και για τη βοήθεια σας και σε αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε εσά. Να είστε καλά. Πάντα με υγεία.